την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διαλυθεί μέσα στα επόμενα 10 με 15 χρόνια αν το θέμα της μετανάστευσης δεν τεθεί υπό έλεγχο, εξέφρασε με δηλώσεις που έκανε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοίκησης της Πολωνίας, Μάτσεϊ Ντούστσικ. Χαρακτηριστικά τόνισε τα εξής: «Αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη μετανάστευση, κινδυνεύουμε από την κατάρρευση Σένκεν. Εάν πέσει το Σένκεν, θα υπάρξουν λιγότερα επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διαλυθεί. Αυτό είναι ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια», είπε ο πολιτικός. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να επισημάνει πως είναι πιθανό να εισαχθούν αυστηρότεροι νόμοι για τα σύνορα σε ορισμένες χώρες της Ένωσης, εάν δεν τροποποιηθεί σύντομα το Σύμφωνο Μετανάστευσης που εγκρίθηκε πρόσφατα. Αυτή θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους της ζώνης Σένκεν, τόνισε. Υπενθυμίζουμε ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις εισάγουν τις αρχές της ίδρυσης κέντρων επεξεργασίας στα σύνορα για μετανάστες που δεν έχουν προφανείς αξιώσεις ασύλου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετέπειτα απέλασή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύμφωνο απλοποιεί επίσης τη διαδικασία για την απέλαση από τις ευρωπαϊκές χώρες όλων των άλλων προσώπων στα οποία δεν χορηγείται άσυλο ή άδεια παραμονής. Εισάγει επίσης την εγκατάσταση μεταναστών βάσει ποσοστώσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μπορεί να παραιτηθεί με την καταβολή τέλους σε ειδικό ταμείο για τη συντήρησή τους. Τα έσοδα από αυτά τα μέτρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των στρατοπέδων μετανάστευσης.